ακολουθήσει τώρα μία ελεύθερη συζήτηση μεταξύ όλων των συμμετεχόντων. Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε οποιαδήποτε ερώτηση σε οποιονδήποτε εκ των ομιλητών. Την συζήτηση θα διευθύνει ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Και εγώ από την πλευρά μου, ως πρόεδρος της Περιφερειακής Δημιουργίας Ξανά, χαίρομαι πάρα πολύ που είδα πολλά γνώριμα πρόσωπα σήμερα και κυρίως πολλά πρόσωπα. Πολλά πρόσωπα τα οποία δεν έχω ξαναδεί. Και ας περάσουμε τώρα στο πιο ενδιαφέρον κομμάτι της ημέρας, τις δύσκολες ερωτήσεις σας. Πριν πάμε στο θέμα των ερωτήσεων, να μου επιτρέψετε να κάνω ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Προσπάθησα αυτή τη συνεργασία μεταξύ των μεταρρυθμιστικών δυνάμεων ως πολίτης, όχι ως καθηγητής οικονομικών. Το προσπάθησα επί 30 χρόνια και απέτυχε. Αρχικά το προσπάθησα και ο Άρης ο Χατζής που είναι παρόν το γνωρίζει πολύ καλά. Το προσπαθήσαμε με το Φιλελεύθερο Φόρουμ, με τον κύριο Ανδριανόπουλο και τον κύριο Μάνο, ως μία συσπήρωση μέσα στη Νέα Δημοκρατία τη δεκαετία του 1980. Το προσπαθήσαμε μέχρι και τις τελευταίες εκλογές, όπου κατήφθηνα τις προσπάθειές μου σε μία συνεργασία μεταξύ της δράσης του κυρίου Μάνου, της Δημιουργίας Ξανά και άλλων μεταρρυθμιστικών δυνάμεων. Και δεν κατέστη δυνατόν. Εάν είχαν λιώσει οι πάγοι μεταξύ τους, εάν δεν είχαν τόσο ισχυρές αντιρρήσεις σε ελάσσονα θέματα, αυτές οι δυνάμεις θα ήταν μέσα στη Βουλή και ο λόγος μας θα είχε παρησία στο ευρύτερο ελληνικό κοινό. Δεν έγινε δυνατό για τους λόγους που διάφοροι ομιλητές τους τόνισαν από του βήματος. Εν τούτης, οι συνθήκες οι σημερινές είναι διαφορετικές. Ελπίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει το μήνυμα και έχει τιμωρηθεί αρκετά. Ελπίζω επίσης οι μεταρρυθμιστικές δυνάμεις να έχουν αλλάξει τις απόψεις τους, να έχουν επικεντρώσει την προσοχή τους στα μεγάλα θέματα της χώρας και όχι στα μικρά, διότι τα μικρά είναι αυτά που δημιουργούν τις διαφορές και δεν επιτρέπουν τις συνεργασίες. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό, σε αυτή την ηλικία που βρίσκομαι, θέλησα να κάνουμε αυτή την νέα προσπάθεια. Ελπίζω να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Και το γεγονός ότι η Δημιουργία Ξανά βάζει 100% την εμπιστοσύνη της σε αυτή την προσπάθεια είναι κάτι με το οποίο αρχίζουμε θετικά και ελπίζω να προσελκύσω σε αυτή την προσπάθεια και τους άλλους οι οποίοι έχουν διαφορές σε διάφορα θέματα τα οποία επιδιώκουν. Στην ιστοσελίδα μας, προσεχώς, θα παρουσιάσουμε όχι όλα τα θέματα. Τα προβλήματα που έχει η χώρα είναι πάρα πολύ μεγάλα και πολλά. Θα χρειαστούν γενναίες για να λυθούν αυτά τα θέματα. Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητες. Ποια είναι τα πρώτα θέματα, ποια είναι τα δεύτερα, ποια είναι τα τρίτα. Η Συντακτική Επιτροπή και η Συμβουλευτική Επιτροπή του Άλματος Ανάπτυξης θα παρουσιάσει θέσεις τις προσεχείς εβδομάδες στα κύρια θέματα. Τι θα μπορούσαμε και τι νομίζουμε ότι πρέπει να γίνει στα κύρια θέματα ώστε να βγούμε από το παρόν αδιέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε. Αργότερα, εάν μπούμε σε έναν καλό δρόμο, θα κοιτάξουμε και τα άλλα θέματα. Είναι τα θέματα, τα 5-10 μεγάλα θέματα που δημιουργούν αυτό το φευγιό των νέων ανθρώπων στο εξωτερικό. Χάνουμε πολλούς νέους. Πρέπει να το σταματήσουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ας πάμε τώρα στις ερωτήσεις. Έχουμε πόσο, μία ώρα μπροστά μας. 3 τέταρτα. 50 λεπτά. 50 λεπτά.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ οι ερωτήσεις σας να κατευθυνθούν, να μην είναι διαπιστωτικές, να μην πηγαίνουμε στο παρελθόν. Οι ερωτήσεις σας και τα σχόλια που τυχόν θα θέλετε να διατυπώσετε θα είναι: ξέρουμε τι πήγε λάθος τα 40 τελευταία χρόνια. Ξέρουμε πώς μπορεί να διορθωθεί. Αλλά αυτό το οποίο δεν ξέρουμε είναι με ποιο τρόπο μπορούμε να το διορθώσουμε. Εκεί να κατευθύνουμε την επικοινωνία μας σήμερα για να γίνουμε παραγωγικοί. Και εγώ να μάθω από εσάς και εσείς να μάθετε από τους ομιλητές. Εγώ προσωπικά από τους ομιλητές έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Έμαθα παραδείγματος χάρη από τον κύριο Βατόπουλο ότι ο ανταγωνισμός έχει να κάνει μια πολύ συνεκτική σχέση με τον σχεδιασμό των πόλεων ή με τη μεταρρύθμιση των πόλεων μας. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Επομένως, ας πάμε στη διαδικασία των ερωτήσεων και ελπίζω να ανταλλάξουμε και γνώσεις και απόψεις. Ναι, ναι. Το φυλάδιο το οποίο σας είπε ο κύριος Ατινησιάρης μπορείτε να το προμηθευτείτε από τη γραμματεία φεύγοντας. Λοιπόν, ποιος θέλει να ρωτήσει? Ας αρχίσουμε από τις πρώτες. Έχω το μικρόφωνο ήδη. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Έχω ήδη το μικρόφωνο. Οπότε να θέσω την πρώτη ερώτηση. Λίγο πολύ γνωρίζουμε όλοι μας τι πρέπει να γίνει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το πώς θα γίνει. Το κυριότερο μάλλον από όλα αυτά τα προβλήματα είναι η αντίσταση του λαού σε εισαγωγικά. Θα αντισταθούν οι πάντες στις μεταρρυθμίσεις. Αν θεωρήσουμε ότι γίνεται ένα θαύμα και η δημιουργία γίνεται αύριο κυβέρνηση με τον Θάνο Πρωθυπουργό, το άλμα τέλος πάντων, και αυτή η αντίσταση του λαού πάντας εισαγωγικά δεν υπάρχει, κάμπτεται, όλοι έχουν εμπιστοσύνη στην νέα κυβέρνηση, τι πρέπει να κάνει αυτή η καινούργια κυβέρνηση? Σε απλά πράγματα, 1, 2, 3, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει αντίσταση. Σε ποιον απευθύνετε την ερώτησή σας? Σε εσάς. Είστε, να υποθέσουμε ότι είστε ο Πρωθυπουργός ή ο Σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Να σας πω τι ακριβώς θα πρέπει να κάνει με μια στοιχομηθεία που είχα με τον κύριο Σαρή όταν ήρθα. Του είπα ότι απαιτώ η συνάντησή μας να αρχίσει 11:30. Και απαιτώ να αρχίσει 11:30 πρώτα-πρώτα για να δείξουμε το σεβασμό μας σε αυτούς που ήρθαν πρώτοι και κάθισαν στην καρέκλα. Η σχέση εξουσίας πρέπει να σέβεται τον πολίτη. Η εξουσία δεν λέμε ότι πηγάζει από τον πολίτη. Εάν το λέμε πρέπει να το υλοποιούμε. Είμαστε ικανοί σαν έθνος και σαν άτομα να κάνουμε θαύματα. Το παράδειγμα που σας έφερα εγώ για τους Έλληνες εφοπλιστές, από τους οποίους δεν γνωρίζω κανέναν, αριθμούς βλέπω. Βλέπω τον ανταγωνισμό εκεί. Και σας μίλησα για θαύμα. Είμαστε ικανοί για θαύματα. Αυτά που πρέπει να δεχτούμε είναι αυτά που είπε ο Θάνος. Να σεβόμαστε τους κανόνες. Αυτά που έδειξε ο Άρης ο Χατζής στις εικόνες. Όταν κάποιος χώρος είναι για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, δεν μπορούμε να παρκάρουμε εκεί. Δεν μπορούμε να παρκάρουμε εκεί που πρέπει να περάσουν οι πεζοί. Η δημοκρατία αρχίζει από μας. Και αρχίζει από μας όταν δεχτούμε ότι έχουμε ατομική ευθύνη. Δεν μπορούμε συνεχώς να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα ή στους άλλους. Και δεν πρέπει να πέφτουμε σε αυτό το σφάλμα που συνήθως κάνουμε, ότι επειδή το κάνουν και οι άλλοι και δεν μπορούμε να αμυνθούμε έναντι των συνεπειών των αυθαιρεσιών των άλλων, παίρνουμε τον νόμο στα χέρια μας. Ας αρχίσουμε λοιπόν τη μεταρρύθμιση από τον εαυτό μας. Από αύριο θα πρέπει να συμπεριφερόμεθα προς τους άλλους σύμφωνα με την καλή, την πολιτισμένη συμπεριφορά σαν Ευρωπαίοι. Εγώ νομίζω ότι όταν θα φτάσουμε
στο επίπεδο της εξουσίας και αν οι μεταρρυθμιστές αναλάβουν την εξουσία, ξέρουν πολύ καλά τι να κάνουν. Πρέπει να γίνει αποκέντρωση της εξουσίας. Ένα από τα μεγάλα μυστικά με τα οποία... Διότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία εκτός από τους ομιλητές να μιλήσουν και οι θεωρείς, θα έλεγα, της αλλαγής. Και ως εκ τούτου... Σέβομαι. Λοιπόν, εμπιστοσύνη πρώτα-πρώτα στον εαυτό μας και ατομική ευθύνη. Άσκηση ατομικής ευθύνης. Άλλη ερώτηση. Πού βρίσκεται το μικρόφωνο? Να πω κι εγώ κάτι. Εγώ λέγομαι Γιάννης Νικόλης και είμαι από μια μικρή φιλελεύθερη ομάδα, ονομάζεται Φιλελεύθερο Φόρουμ Πολιτών. Και πραγματικά προσπαθούμε να αναπτύξουμε μια δραστηριότητα περί το φιλελευθερισμό στην Ελλάδα και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη, βέβαια, όπου οι δυνάμεις αυτές είναι πάρα πολύ περιορισμένες και η πρόθεση, βέβαια, είναι να συμβάλλουμε σε αυτά τα πάρα πολύ ωραία που υπόθηκαν και η φιλοδοξία μας είναι να συμβάλλουμε. Αλλά αν κάτι έχω να καταθέσω στον προβληματισμό είναι το εξής. Αν δεν υπάρξουν φιλελεύθερες οργανώσεις σε επιμέρους πόλεις, όπου οι φιλελεύθεροι, αυτοπροσδιοριζόμενοι έτσι πολίτες, θα καθίσουν, θα συζητήσουν, θα ανταλλάξουν, θα συγκρουστούν, θα διαφωνήσουν, αλλά και ταυτόχρονα θα συνυπάρξουν ως οργανώσεις και με αυτή την έννοια να μεταδώσουν όλα αυτά τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα και πάρα πολύ σωστά φιλελεύθερα μηνύματα, δεν θα έχουμε καμιά τύχη. Δηλαδή, εκτός από την όποια ηγεσία, απαιτούνται και επιμέρους φιλελεύθερες οργανώσεις οι οποίες θα μεταφέρουν αυτό το μήνυμα. Και θα ήθελα σχολιασμός, όχι βέβαια από εσάς μονάχα κύριε Μπίτρο, φαντάζομαι και από όλο το τραπέζι. Okay. Θάνο, θες να... Ναι, θεωρώ ότι η εμπιστοσύνη ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες χτίζεται και με την παρέα. Πρέπει να μυρίσει ένα τον άλλον, να πιει ένα καφέ για να καταλάβει τις πραγματικές του προθέσεις και το ειδικό βάρος που έχει ως προσωπικότητα. Να, μια ευκαιρία να κάνετε παρέες των ευρωπαϊκών μεταρρυθμιστικών δυνάμεων, χωρίς οπωσδήποτε να πρέπει να προσδιορίζονται με μια ταμπέλα. Γιατί ξέρετε, η ταμπέλα έχει το πρόβλημα και πώς θα σε προσλάβει ο άλλος. Δηλαδή, πολλές φιλελεύθερες απόψεις έχουν δαιμονοποιηθεί από τον μηχανισμό του συστήματος, ώστε να διατηρήσουν τον έλεγχο της σκέψης του ψηφοφόρου και είναι αρκετά δύσκολο να προσπαθήσεις να πείσεις κάποιον ότι δεν είσαι ελέφαντες. Είναι αρκετά δύσκολο. Θεωρώ ότι πιο πρακτική, πιο αποτελεσματική μέθοδος είναι να μιλάμε για θέσεις και όχι για ταμπέλες. Δηλαδή, εμείς πιστεύουμε στην οικονομία αυτό. Πιστεύουμε στα ανθρώπινα δικαιώματα αυτό. Πιστεύουμε στο ρόλο του κράτους αυτό. Και εσύ χαρακτήρισέ το όπως θες. Αυτός είναι ένας μηχανισμός που θα ξεπεράσει τους κατασκευασμένους διαχωρισμούς που έφτιαξε το σύστημα, χτυπώντας με σύστημα, το μοναδικό σύστημα που έχει το σύστημα, χτυπώντας τους πραγματικούς του εχθρούς. Αυτούς δηλαδή που θέλουν να πούν όχι στον κρατισμό. Διότι τα κόμματα είναι αλλοτροπικές μορφές κρατισμού. Ευκαιρία λοιπόν να οργανωθείτε και ευκαιρία να οργανώσετε και άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας ή της Κρήτης. Φίλους έχουμε παντού, τηλέφωνα μπορούμε να κάνουμε παντού, mail να στείλουμε παντού. Είναι χαρακτηριστικό ότι το άλμα ανάπτυξης έχει και μεγάλη, ας πούμε, δύναμη και στους Έλληνες του εξωτερικού. Έλληνες που ζουν στην Αυστραλία, στην Αμερική, στον Καναδά. Άρα δεν υπάρχουν στεγανά, ξεκινήστε και βρίσκεστε μεταξύ σας. Ναι. Απλώς μια παρατήρηση. Θέλω να σημειώσω ότι θεωρώ πολύ σημαντική την παρέμβαση του κυρίου που μίλησε για την επί της ουσίας διάχυση των φιλελεύθερων ιδεών στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι είναι ένα μείζον θέμα και είναι τεράστια δυσκολία καταγεγραμμένη και γνωστή σε όλους μας. Αλλά νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να μας οδηγήσει στην οργάνωση αυτής της σκέψης προς αυτή την κατεύθυνση και αφενός. Και κυρίως είναι ο αποκλεισμός αυτών των ιδεών από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που είναι μείζον, αλλά και από την άλλη είναι η κατασυκοφάντηση αυτών των ιδεών από κυρίαρχα ιδεολογικά ρεύματα που πάνε στην Ελλάδα και η περιθωριοποίηση αυτών των ιδεών. Πιστεύω ότι θεωρείται και όχι αδίκως ότι η φιλελεύθερη ιδέα είναι ίδια των αστικών κέντρων και κυρίως της Αθήνας και δευτερευόμενος της Θεσσαλονίκης και έξω από αυτής της πόλης.
δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία διάδοση επί της ουσίας παρά πάρα πολύ πολύ μικρές ομάδες. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κεντρικό ζήτημα αυτό. Αυτό, ευχαριστώ πολύ. Να προσθέσω κάτι και εγώ για το σύστημα. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ βέβαια με όλα όσα είπαν οι προηγούμενοι, οπότε προσθέτω και το εξής. Είχε πει ο Όσκαρ Ουάιλντ το εξής για το σοσιαλισμό. Καλός είναι ο σοσιαλισμός, αλλά θα χάσουμε πολλά απογεύματα. Το πρόβλημα είναι ότι οι σοσιαλιστές τα χάνουν τα απογεύματα. Οι αριστεροί γενικώς το γνωρίζετε ότι είναι έτοιμοι να σπαταλήσουν πάρα πολύ χρόνο σε συζητήσεις, σε συναντήσεις. Αυτή η παράδοση δεν υπάρχει στο φιλελεύθερο χώρο. Πριν από μερικές μέρες έγινε, από ό,τι έμαθα και χάρηκα πολύ στη Θεσσαλονίκη, το Free Market Road Show, στο οποίο συμμετείχε, είχε τρομακτική επιτυχία. Συμμετείχαν σχεδόν 1.000 άτομα, από τα οποία το 90% ήταν νέοι άνθρωποι, φοιτήτριες, φοιτητές. Πώς έγινε αυτό? Είναι εντυπωσιακό. Πρέπει λοιπόν να ξεπεράσουμε αυτή την παράδοση. Πρέπει το έλλειμμα αυτό στον εθελοντισμό, στην προσφορά του ελεύθερου σου χρόνου μέχρι ένα σημείο κτλ. Το δεύτερο. Οι φιλελεύθερες ιδέες όμως είναι πιο δύσκολο να διαδοθούν από ό,τι οι υπόλοιπες. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι ιδέες που χαρακτηρίζονται ως, εγώ τουλάχιστον χαρακτηρίζω, αντιδιαισθητικές, counterintuitive, χρειάζονται λίγο πιο επεξεργασμένες νοητικές διεργασίες. Δεν είναι οι ενστικτόδεις ιδέες που έχεις. Είναι οι ιδέες στις οποίες θα καταλήξεις μετά από αρκετή σκέψη, από διάβασμα, από επεξεργασία, από συζήτηση κυρίως. Είναι σκέψη που βασίζονται στον ορθό λόγο. Γι' αυτό το λόγο έχουν και αυτή τη δυσκολία στο να διαδοθούν. Ίσως να προσθέσω και το εξής. Το 2011 έγραψα ένα βιβλίο το οποίο έχει τίτλο «Δημιουργική κρίση στην δημοκρατία και οικονομία», 500 σελίδων, στην οποία δεν αναφέρω καμιά φορά τη λέξη «φιλελεύθερος». Εάν το διαβάσετε θα δείτε ότι σε κάθε σελίδα υπονοώ αυτό που εννοείται. Γιατί, διότι στην Ελλάδα έχουν καταφέρει οι σοσιαλιστές και οι αριστεροί να δημιουργήσουν μια αρνητική εικόνα για την λέξη φιλελεύθερος. Δεν τη θέλω τη λέξη φιλελεύθερος. Μπορώ να πω τα ίδια πράγματα χρησιμοποιώντας πιο ελκυστικές λέξεις για την Ελλάδα. Στη Δύση η λέξη περνάει μια χαρά. Εδώ δεν περνάει. Επομένως, λέω τα ίδια πράγματα, τα ίδια σχήματα, τους ίδιους μηχανισμούς, χωρίς να χρησιμοποιώ αυτό τον όρο. Okay. Πάμε τώρα σε άλλες ερωτήσεις. Το κρατάτε. Ωραία. Κύριε Πίτρο, κάνετε μία παρουσίαση πριν για το μοντέλο ανάπτυξης που θέλετε να έχουμε. Παρ' όλα αυτά, έχετε πιάσει ένα παράδειγμα, αυτό του εφοπλιστικού τομέα, που έχουμε ήδη, είναι ένα ολιγαρχικό μοντέλο, στο οποίο ήδη η Ελλάδα, ας πούμε, έχει την εξέχουσα θέση. Έχει μια θέση στην οποία μπορεί να μανιπιουλάρει και λίγο και την αγορά, ίσως. Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να έχουμε, να έχουμε ένα παράδειγμα το οποίο να βασίζεται στο πώς έφτασε σε αυτή τη θέση. Και όχι, είναι κάτι το οποίο όλοι θα θέλαμε να έχουμε και απλά καμία επιχείρηση, κανένα κράτος δεν ξεκινάει με την εξέχουσα θέση. Okay. Στις μεγάλες θάλασσες δεν υπάρχει ολιγοπόλιο. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιβάλλει μία επιχείρηση ολιγοπόλιο. Οι Κινέζοι είναι εναντίον των Αμερικανών και των Ελλήνων. Οι Νορβηγοί είναι εναντίον των Ελλήνων. Όλοι είναι εναντίον όλων οι επιχειρήσεις. Αυτή η αγορά έρχεται κατά τον καλύτερο τρόπο κοντά σε αυτό που στο πανεπιστήμιο λέμε πλήρης ανταγωνισμός. Ή ο αγγλικός όρος cutthroat competition. Δεν μανιπιουλάρεται από κανέναν ούτε οι τράπεζες. Οι τράπεζες είναι μεταξύ τους. Οι ασφαλιστικές εταιρείες μεταξύ τους. Σε προτρέπω να πάει να διαβάσεις την εργασία, την ερευνητική από την οποία προέρχεται αυτό που σας είπα. Θα βεβαιωθείς ότι αυτό το πρότυπο λειτουργίας
προέρχεται από τους εμπορικούς οίκους του 1700 του 17ου αιώνα. Τους οίκους, τους εμπορικούς οίκους της Ελλάδας, στην Κωνσταντινούπολη, στη Μαύρη Θάλασσα, στη Μασαλία, στο Λεβάντε, που είχαν τις έδρες τους οι μεγάλοι εμπορικοί οίκοι της ελληνικής διασποράς. Θα το χαρείς. Έχω κάνει πολύ μεγάλες έρευνες με την κυρία Μίνογλου σε αυτά τα θέματα και θα αισθανθείς πολύ Έλληνας και πολύ πρωταθλητής. Το παράδειγμα που θέλω να που δίνω είναι ποντοπόρος ναυτιλία με ακτοπλοεία. Συγκρίνετε αυτά τα δύο και θα δείτε τι φταίει. Φταίνε οι θεσμοί που λέει ο συνάδελφός μου, ο Άρης ο Χατζής, και που τα είπε τόσο ωραία. Οι θεσμοί, εκεί αποτύχαμε πλήρως. Γι' αυτό πρέπει να αρχίσουμε από τους θεσμούς. Άλλη ερώτηση. Ναι, όποιος έχει το μικρόφωνο, γιατί δεν βλέπουμε, είναι και Αλεξάνδρα Γρηγορίου από το Φιλελεύθερο Φόρουμ Πολιτών. Πολύ ωραία. Επιτρέψτε μου κάτι, με προλάβατε σε απάντηση και οι τρεις. Ήθελα να κάνω την παρατήρηση, γιατί δεν ακούω τη λέξη φιλελεύθερο. Εμείς εδώ έχουμε αποφασίσει να το παλέψουμε. Είναι οι ιδέες μας, θεωρούμε υποκριτικό να μην αναφέρουμε το φιλελεύθερο. Ούτως ή άλλως όλες οι τοποθετήσεις είναι άκρατα φιλελεύθερες. Και εμείς είμαστε υπέρ του άκρατου φιλελευθερισμού. Ωστόσο, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι έμαθα πολλά από εσάς σήμερα και είμαι ευτυχής που βλέπω δύο εκ των συγγραφέων ενός βιβλίου που πρόσφατα παρουσιάσαμε στη λέσχη μας και πραγματικά μας ενθουσίασε. Η οικονομία της αγοράς στο μικροσκόπιο. Εκείνο που δεν άκουσα όμως και νομίζω ότι είναι αυτό που τραβάει και τους νέους, που και εμείς θέλουμε σαν φόρουμ να απευθυνθούμε, είναι την πρόταση των φιλελεύθερων, της φιλελεύθερης προσπάθειας άλμα ανάπτυξης, για το πώς θα βγούμε από την κρίση. Μου άρεσε πάρα πολύ η τοποθέτηση επιστημονική των ομιλητών, μου άρεσε η πολιτική θέση του Θάνου του Τζίμερου, δεν φεύγω όμως πιο σοφή ως προς τη συγκεκριμένη άποψη που το άλμα ανάπτυξης δίνει για την έξοδο από την κρίση. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποιος? Εγώ θέλω μόνο μία πρόταση. Δεν είναι δύσκολο, αν δείτε το Index of Economic Freedom, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, η Ελλάδα είναι προτελευταία. Είναι προτελευταία γιατί υπάρχει ο τελευταίος, που είναι η Ρωσία. Όσο ανεβαίνει η θέση της Ελλάδος σε αυτό το ίντεξ, όλα θα πηγαίνουν καλύτερα. Όλα τα υπόλοιπα, και οι θεσμοί και τα λοιπά, είναι πολύ σημαντικά, ακολουθούν. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή παραμένει μία οικονομία που θυμίζει πολύ οικονομία σοβιετικού τύπου. Ταυτόχρονα έχει μία κοινωνία, όπως έλεγε ο Χάρι Κλιν παλιά όμως, είναι η μοναδική χώρα της Αφρικής με λευκούς κατοίκους, στις συμπεριφορές, στην εμπιστοσύνη που λέγαμε πριν. Άνοιξε την οικονομία. Τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν. Θα αναγκαστείς να τα κάνεις. Πιθανόν, αλλά αυτό το ερώτημα πρέπει για να απαντηθεί να δοθεί μία λύση. Είναι γενικά όλο το πολιτισμικό πλαίσιο. Δεν είναι μόνο η θρησκεία, είναι και πολλά άλλα. Και η θρησκεία βρίσκεται τοποθετημένη μέσα σε ένα ευρύτερο πολιτισμικό πλαίσιο. Αν έχει κάποια σχέση, έχει προς το εξής. Το ανέφερε και ο κύριος Τζίμερος στην ομιλία του. Η Ελλάδα δεν βίωσε τον διαφωτισμό. Ο ελληνικός διαφωτισμός ήταν ημιτελής. Ήταν επίσης ένας διαφωτισμός, ο οποίος πέρασε αναγκαστικά μέσα από την Εκκλησία. Αυτό σημαίνει ότι μεταξύ των άλλων δεν είχαμε ένα από τα επιτεύγματα του διαφωτισμού, δεν είχαμε την απομάγευση του κόσμου. Όταν δεν έχεις την απομάγευση του κόσμου, δεν είναι καθόλου δύσκολο να πιστεύεις σε θεωρίες συνωμοσίας. Σε θεωρίες συνωμοσίας πιστεύουν σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα όμως, αυτοί που πιστεύουν σε θεωρίες συνωμοσίας είναι οι υπουργοί. Ναι. Εγώ να κάνω μια πρακτική επισήμανση ότι λέμε πώς θα βγούμε από την κρίση και αναπτύσσουμε διάφορες απόψεις. Θεωρώ ότι όλοι συμφωνούμε ότι το να βγούμε από την κρίση είναι πάρα πολύ απλό. Αν σταματήσει το κράτος να εμποδίζει τη δραστηριότητα του κάθε επαγγελματία, του κάθε Έλληνα. Δηλαδή χρειάζεται...